Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Γυμνάσματα Πνευματικά Εξέταση Πέμπτη, Συνέχεια Εάν δεν φθονεί τον αδερφό σου όταν επενείται από τους άλλους ή προκόβεις τα έργα του Εάν παρεξηγείς τις πράξεις του νομίζοντας τις αρετές του κακίες Παραδείγματος χάρη την ταπείνωσή του εσύ να τη λογαριάζει για υπόκριση την απλότητά του να την νομίζεις για ηλιθιότητα και μορία. Κι άλλες ομοίως και κατακρίνεις με την καρδιά σου ακόμη και αυτή τη γνώμη του που είναι τόσο απόκριφη σε τρόπο ώστε δεν την κρίνει ούτε αυτή η Άγια Εκκλησία καθώς λέει ο Θείος Παύλος «Μη προκερού τι κρίνεται, ως αν ο Κύριος και φανερώσει τα σβουλά των καρδιών, α. Κορινθίους». Εξέταζε αν τρέφεις την ψυχή σου μίσος των πλησίων για τον οποίο δεν μπορείς να το δεις. Ούτε σου φαίνεται πως κάνει ποτέ κανένα καλό. Περιού είναι γεγραμμένο ου μισήσεις τον αδελφό σου εν τη σου. Και ο Θεολόγος Ιωάννης λέει «Ο μισόν των αδελφών αυτού ανθρωποκτόνωσε στη πρώτη επιστολή». Τρίτον, εξέτασε πώς φέρεσαι τον πλησίον σου στα λόγια. Πρώτον, αν καταδικάζει άδικα τον πλησίον σου ω φταίχτη, πρέπει να εξετάσει καλά την περί αυτού υπόθεση. Δεύτερον, αν ομιλεί με καταφρόνηση ή θυμό, όταν είναι παρόν αυτός ή όταν λείπει. Τρίτον, εάν φανερώνει τα ελαττώματά του σε όποιον δεν τα ξέρει, ή συντρέχει ευθύ με άλλου στο να λε κακό γι' αυτόν. Πράγμα για το οποίο ερωτηθεί ο Βά αν πρέπει να φανερώνει κάποιο το σφάλμα του αδελφού το απεκρίθηκε τον σοφόν τούτο και θεϊκό λόγο, λέγοντα: Αν καλύψουμε του αδελφού το αμάρτημα, θα καλύψει και ο Θεό τα δικά μα. Εάν τον κάνει να ιδιάζει και να λυπάται περισσού, με σκληρά λόγια ή αυθάδη ή και λυπηρά, γιατί είναι γραμμένο, και λύπη καρδίας κάμψη ισχύν. Σειρά λάμδα ίτα, κεφάλαιο. Εάν τον φοβερίζεις αδιακρίτως ή τον προστάζεις με υπερηφάνεια διότι είναι γραμμένο. Τι ταπεινοφροσύνη αλλήλου συγουμενη υπερέχονται σε αυτόν, Φιλιππισίους δεύτερο κεφάλαιο, Και πάλι λέει, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Θεού. Πέμπτο κεφάλαιο Φεσίους. Εάν τον περιπέζει ή παίρνει ευχαρίστηση με το να τον βλέπει θυμωμένο να τον περιπέζουν άλλοι ή να τον παροργίζουν, εάν τους δίνει κακέ συμβουλέ, εάν του δίνει συμβουλέ κακές για να τον βλάψεις. εάν φανερώνει εκείνα τα μυστικά που σου είπε ο σου ή που σου είπαν κάποιοι άλλοι απόκριφα για αυτόν, τα οποία δεν πρέπει να φανερωθούν, Γι' αυτό λέει ο σοφό Σιράχ, ότι όποιο φανερώσει τα μυστικά του αδελφού του, εκείνο ο άνθρωπο χάνει την εμπιστοσύνη και δεν θέλει πλέον να βρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αγαπά ο φίλο του πρώτα. Ο αποκαλύπτων μυστήρια απόλυσε πίστη και ο μη έβρι φίλων προ τη ψυχή αυτού. Και πάλι λέει, αν χτυπήσει κάποιος και πληγώσει το φίλο του, είναι δυνατόν να θεραπευθεί η πληγή εκείνη. Αν τον βρήσει, πάλι γίνεται διαλλαγή και φιλία. Όποιος όμως φανερώσει τα απόκριφα του φίλου του, εκείνος πλέον δεν έχει ελπίδα να λάβει δεύτερη σαν την πρώτερη φιλία. Θράψμα εστί κατά και λιδωρίας εστί διαλλαγή. Ο δε αποκαλύψας μυστήρια υπήλπισεν απήλπισεν. πήρε γι' αυτόν διαφωνίες και αλληλομαχίες, φανερώντας στους άλλους εκείνο προξενούν διχόνιες, τα οποία και περιγράψαμε, ότι φιλαμάρτιμον χέρι μάχας. Στις παροιμίες αυτό και πάλι ανήρθη η μόδης παρασκευάζει μάχας. Αν ονομάζεις υπόκριση το καλό που κάνει, αν διαφεντεύει με υπερηφάνεια και ισχυρογνωμία τη γνώμη σου εναντίον της γνώμης του πλησίον, μόνο για να φανείς ότι τον νίκησες. Πράγμα που είναι ξένο στην πολιτεία των χριστιανών, καθώς γεγραπτέ, «Η δε της δοκή φιλόνικος είναι, μη ταύτην συνήθεια ούκα έχουμε, ουδέ εκκλησία του Θεού». 1 Κορινθίους Τέταρτον Εξέτασε τον εαυτό σου πως φέρεσαι στον πλησίον σου στα έργα. Αν κάνεις τίποτα για εκδίκηση εναντίον εκείνου που σε έβλαψε, καθώς είναι γραμμένο ουκ εκδικήσετε, να μην εκδικηθείτε δηλαδή ούτε με το χέρι τον αδερφό σου. Ε, εάν αφού τον βλάψεις δεν ζητάς να τον καταπραίνεις και να του δώσεις δίκαια ευχαρίστηση αν προξενεί εμπόδια στους σκοπούς του, για να μην τον βλέπεις αναπαυμένο και ειρηνικό, αν κάνεις εκείνο που με δίκαιο τρόπο δεν του αρέσει. Αν δίνεις κάκο παράδειγμα, ή μέσα στο σπίτι ή έξω, αν κατασκοπεύεις και παρατηρείς τα έργα του πλησίου σου, τα οποία δεν σε εγγίζουν, εάν τον διώχνεις επειδή είναι φτωχός, με τρόπο ανάρμοστο, περιούγια γραπτε ο ατιμάζων πένοντα παροξίνη ποιήσαντα αυτών παροιμίες. Αν τον αδικείς μη δίνοντάς του ή αργοπορώντας να του δώσεις εκείνο που του χρωστάς, καθώς είναι οι πληρωμές εκείνων που σε δούλευσαν, περί το οποίο λέγει ο Θεός στο Δευτερονόμιο, ούκ αποστερήσεις μισθών πένιτος, αυθημερών αποδώσεις των μισθών αυτού, ούκ είσαι ο ήλιος επ' αυτό, ότι πένισε στη, και αν αυτό έχει την ελπίδα, σε καταβοήσετε κατά σου προς Κύριον, και έστε εν σύ αμαρτία. Εάν έχεις με κάποιον φιλία κινδυνόδη ή άτακτη, την οποία πρέπει να σβήσεις, για να μην ακούσεις και εσύ εκείνο που είπε ο προφήτης Ιού προς τον βασιλέα Ιωσαφάτ, ότι εφιλιώθη με τον παράνομο Αχάβ ή αμαρτωλός η βοηθής η μισουμένου υποκυρίου φιλιάζει. Εν συντομία, εξέταζε τον εαυτό σου αδερφέ, αν αγαπά τον πλησίον σου με τον τρόπο που θέλει ο Θεός και κατά το μέτρο που μας άφησε. Ο τρόπος είναι να τον αγαπούμε, όχι για άλλη, όχι, παραδείγματος χάρη, για φυσική αιτία, διότι είναι κατά την όρεξή μας και μας αρέσει, αλλά διαιτίαν υπερφυσική διότι είναι εικόνα του Θεού και όπως προστάζει ο Κύριος πρέπει να τον αγαπούμε. Το μέτρο είναι να τον αγαπούμε σαν τον εαυτό μας, καθώς γέγραπτε αγαπήσεις των πλησίον σου ως εαυτόν. Εγώ είμαι Κύριος, Λεβιτικό. Και να κάνουμε σε αυτόν εκείνο που θέλουμε να κάνουν οι άλλοι σε μας. Καθώς λέγει ο Κύριος, πάντα όσα αν θέλετε είναι απίσωση, μείνει άνθρωποι, ούτω και η μης αυτής. Ούτως γαρεστίν και η προφήτε, Ματθαίος, 7ο κεφάλαιο. Αν δεν το καλέσει η χρία, πρέπει να τον αγαπάμε και περισσότερο από τον εαυτό μας, καθώς και ο Χριστός μας αγάπησε επέρ τον εαυτό του. Και βρέπε τώρα τον τρίτο συλλογισμό της μελέτης περί της ζωής του Χριστού, γενικώς θεωρουμένης. Πέμπτον, Εξέτασε πώς φέρεσε στον πλησίον σου στις ελήψεις. Δηλαδή σε εκείνα τα καλά που έχεις χρέος να του κάνεις και δεν τα κάνεις. Εάν δεν τον διορθώνεις, αν και σφάλι, όταν έχεις χρέος να το κάνεις, ή για την αξία και την επιστασία και το επάγγελμα που έχεις, ή για την αγάπη την αδελφική καθώς προστάζει ο Θεός, ελεγμό ελέξεις των πλησίων σου και ουλήψη δι' αυτόν αμαρτίαν εάν δεν διαφεντεύει στη φήμη του και το όνομά του όταν κατηγορείται. Αν δεν τον συμπονείς όταν δυστυχεί και αν δεν τον συγχαίρεις όταν ευτυχεί, καθώς λέει ο Απόστολος, χαίρου, χαίριν με και κλαίν με τα, και με τα Εάν δεν κάνεις αυτόν εκείνες τις υπηρεσίες που πρέπει και είναι αρμόδιες εάν δεν παρακαλείς το Θεό για αυτόν, μάλιστα όταν σε μισεί, είτε σε αντιδιώχνει, είτε σε κακοποιεί. Όπως ορίζει ο Κύριος, προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διοκόντων ημάς. Ματθαίος 5ο κεφάλαιο. Αν αμελείς να του δώσεις ελεημοσύνη, η οποία πολλές φορές είναι έργο εντολής, δηλαδή έχουμε χρέος να το κάνουμε, καθώς διέγραπτε. Το ετούντισε δίδου. Ματθαίος 5ο. Αλλά και όταν υποθέσουμε πως η ελεημοσύνη δεν είναι έργο εντολή αλλά συμβουλής και παραγγελίας. Πάλι λέει, η ελεημοσύνη είναι αμέσως αναγκαιότατο για να βάλουμε σε ασφάλεια τους φτωχούς εν εαυτό και εχθρός της ψυχής μας. Ο Θενόπιος είναι εχθρός της σωτηρία της δικής του ψυχής και έχει μαζί του ένα σημείο αποδοκιμασίας και όποιο είναι φίλος των φτωχών είναι φίλος και της ψυχής του και έχει στον εαυτό του σημείο σωτηρίας. Η εξέταση αυτή, αγαπητέ, είναι πολύ αναγκαία και χρήσιμη στο λόγο σου για σένα και για τούτο συχνά να την αναγενώσκεις, να τη διαβάζεις, διότι καθώς εκείνοι που παρυπατούν μέσα στους άμμους της Αραβίας βάζουν σημάδια στο δρόμο για να βρίσκουν το δρόμο τους και να μην τον χάσουν, έτσι και εσύ διαμέσου της εξετάσεως αυτής θα γνωρίσεις τα σημάδια προς τον πλησίον της προσαμπλησίων αληθινής αγάπης και της ψεύτικης. Και αυτά θα μπορείς να καταλάβεις από αυτά αν εσύ έχεις αυτή την αγάπη ή αν δεν την έχεις να αγωνιστείς για να την αποκτήσεις. Εξέταση έκτη. Περί του τρόπου με τον οποίο πρέπει να φέρεται κάποιος προς το Θεό. Εξέτασε εσύ πώ φέρεσαι προ το Θεό με του λογισμού, τα λόγια, τα έργα και τις ελλείψει σου. Εσύ, αδερφέ, από το τίποτα, το μηδέν, έχεις γίνει άνθρωπο. Για αυτό το σκοπό, για να δοξάζει τον ποιητή σου και Θεό, ένα βασιλιά τόσο ύψιστο. Για αυτό το σκοπό, διαφυλάσσεσαι σε κάθε στιγμή, για αυτό το σκοπό δουλεύουν όλα τα κτίσματα, τα επουράνια και τα επίγεια. Λοιπόν, αν δεν πληρώσεις αυτό το χρέος, πρέπει να εξπιθανωθείς και να γίνεις πάλι ουδέν. Ένα μηδέν. Ωστόσο, εξέτασε τον εαυτό σου πώς φέρεσαι στο Θεό με τους λογισμούς σου. Πρώτον, ποια είναι η τιμή και η υπόληψη που έχεις στην ακατανόητη μεγαλειότητα του Κυρίου έμπροσθεν του οποίου όλα τα κτίσματα είναι σαν να μήνυσαν, καθώς είναι γραμμένο στην προσευχή του Μανασί, ο πάντα φρύση και τρέμεο ο προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι άστεκτος η μεγαλοπρέπεια της δόξης σου. Και πάλι λέει, τι είσαι στην εν υποστήματη Κυρίου, διερεμίας καπαγαμα επειδή όλοι οι άνθρωποι ακούμε το Θεό, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι ο Θεός. Για τότε και καταφρονούμε τις εντολές Του, Είδε και λαμβάνουμε μια φορά αληθινή ιδέα στους εαυτούς μας πόσο φοβερός, πόσο ανυπόστατος και πόσο άπειρος είναι ο Θεός. Βεβαιότατα θα ακούγαμε το όνομά Του και θα τρέμαμε. Θα ακούγαμε την εντολή Του και θα σύνονταν και τα μέλη και τα κόκαλά μας. Όπως διέγραπτε πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σου ψαλμός λάμδα δέλτα. Και θα ακούγαμε μόνο τη λέξη αμαρτία και θα ιδρώναμε από το φόβο μας. Εδώ το και ο Σολομών είπε ότι όλη η αρετή περικλείεται στην αληθινή γνώση του Θεού. Το επίστας ολόκληρο ολόκληρος δικαιοσύνη και το ιδένε το κράτος σου ρίζα θανασίας. Εξέτασε πώς ευχαριστείς το Θεό στις μεγάλες και μίριε ευεργεσίες που σου έκανε και έχει σκοπό να σου κάνει και πώς ψηφάς το μέγεθος και τον αριθμό αυτών των ευεργεσιών οι οποίες είναι κατά το Μέγα Βασίλειο άπειρες μεν για το μέγεθος αναρρίθμητες δε για το πλήθος και πώς υπολογίζεις τον εαυτό σου ότι είσαι χρεώστης για αυτές, να δουλεύεις στο Θεό και να Τον αγαπάς Τι λέω να τον αγαπάς μόνο για τις ευεργεσίες που σου έκανε. Εσύ είσαι χρώστης και θα να τον λάβεις για αυτές και να τον λάβεις μόλις σου τη χαρά και τη δίψα καθώς χαίρεσαι όταν πίνεις ένα ποτήρι κρασί. Όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος ερμηνεύον τον ψαλμικό εκείνο «Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω κέμι ποτήριον σωτηρίου λείψομαι» Ψαλμός Ρο Για τούτο φυσί ποτήριον σωτηρίας λείψομαι του τέστη διψών επειδή διαμαρτυρίου τελείωσιν έρχομαι. Ανάπαυσιν ψυχίστε και σώματος ου καλγιδόνα τη θέμενος τα εν της υπέρ της ευσεβίας αγώσι κολαστήρια εμ' αυτών ουν φυσί θυσίαν προς ίσο και προσφοράν το κυρίω, επειδή πάντα μικρότερη τη θέμενη της αξίας του ευεργετήματος. Εξέτασε ποια ανταπόδοση κάνει στη Θεία Πρόνοια για τις θλίψεις και για τα τόσα βάσανα που σου έρχονται, τα οποία πρέπει να δάχεσαι με τα χαράς και ευχαριστίας, όσα αν τα λαμβάνεις από το πατρικό χέρι του Θεού, είτε διαμέσου ανθρώπων, είτε διαμέσου δαιμόνων, είτε διαμέσου της διεφθαρμένης φύσεώς σου. Επειδή καθώς λέει ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος δια της υπομονής εκουσίοντε και ακουσίον πόνων, πας που δέ των τον μεν επιτυθεμένον έξωθε, τον δε επιφερωμένων οίκοθεν. Κι άλλος δε, Θεοφόρος λέει, πράξεις και πάθος, εισέν συνελθόντα τελούσι των καταχριστόν άνθρωπων. Και προς τούτης, επειδή περισσότερο Θεός σε αγαπά και σε ευεργετή, όταν σου στέλνει πειρασμού παρά όταν σου στέλνει ευτυχίε, καθώ είναι γραμμένο: Εγώ, Σου Σαν φιλό, ελέγχω και παιδεύω. Αποκάλυψη τρίτο κεφάλου. Για τούτο να χρωστάζει και να δοξάζει το Θεό τόσο στι ευτυχίε όσο και στις δυστυχίε. Για να μην πω περισσότερο στι δυστυχίε. Γι' αυτό και ο Θείος Χριστός Χρυσόστομο εσυνήθιζε πάντοτε να λέει τούτο το αξιομνημόνευτο απόφθεγμα. Δόξα τον Θεό πάντων ένακεν. Ένα. Δόξα το Θεό πάντων ένακεν. Ένα. Που σημαίνει δεν πάβω να επιλέγω αή επιπάσιμη τη συμβουλεύση και τη συμβαίνωση. Εξέτασε να αγαπάς τον Θεό μόνο όταν σου δίνει φαγητά, ποτά και ενδύματα και άλλα καλά προσωρινά, διότι ε, αν έτσι τον αγαπάς, η αγάπη του Θεού δεν διαφέρει από την αγάπη ενός δούλου. Επειδή το δούλο σου αγαπάς, όχι για τη δική του αξιότητα, αλλά για το δικό σου συμφέρον και το διάφορον. Ο δε Θεός είναι άξιος να αγαπάτε από όλου καθεαυτόν και για τις άπειρες του τελειότητες και αξίες. Λοιπόν, αν για τα προσωρινά καλά αγαπάς στο Θεό, να ξέρεις ότι η αγάπη αυτή δεν είναι αληθινή αλλά ψεύτικη. Για τούτο και το Θεός είπε προ το Διάβολο ότι ο Ιώβ είναι άνθρωπο δίκαιο και αληθινό, ο Διάβολο του αποκρίθηκε πω για τούτο είναι δίκαιο ο Ιώβ και για τούτο τον αγαπά. Για τα σωματικά αγαθά που του χάρισε, μη δωρεάν σέβεται Ιώβ τον Κύριο. Όθεν η αληθινή προς το Θεό αγάπη τότε γνωρίζετε, όταν ο Θεός δίδει στον άνθρωπο δυστυχίες και στέρηση των αγαθών και ο άνθρωπος πάλι αγαπά το Θεό, καθώ τον αγαπά και όταν του δίδει τις ευτυχίες. Δεύτερον, εξέτασε τον εαυτό σου πώς φέρεσε στο Θεό με τα λόγια. Πρώτον, αν ομιλείς κοσμικά λόγια όταν βρίσκεσαι στην Εκκλησία του Θεού, διότι στον οίκο του Θεού προσευχή μόνο πρέπει να γίνεται και όχι άλλο. Ο οίκος μου, οίκος προσευχής εστίν. Αν κάνεις όρκους και κράζεις το όνομα του Θεού χωρίς τη χρεωστούμενη ευλάβεια και μάλιστα αν τον ονομάζεις στα ψέματα, περί το οποίο είναι γραμμένο στην τρίτη εντολή του δεκαλόγου «Ούλήψη το όνομα Κυρίου του Θεού Ουγάρ γάρ μη καθαρίσει κύριος τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επιματέω. Αν προσέφησε βιαστικά και με πολύ γρηγορότητα και χωρίς προσοχή, στέκοντας τον τόπο που εμποδίζεσαι να έχεις τον νου σου στην προσευχή, είσαι τόπο που δεν είναι αρμόδιος. Τέταρτον, αν μεταχειρίζεσαι τα λόγια της Θείας Γραφής, για να μετεωρίζεσαι και να χωρατεύεις ή να πειράζει κάποιον και να φιλονική. Ή αν φτάνει σε τόση αφθάδεια που να περιπέζει στα τη πίστεως, σαν να ήσουν αναμφίβολα εκείνα, σαν να ήταν αυτά αναμφίβολα τα λόγια που αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός, τα οποία βεβαιώθηκαν με το αίμα αναρρύθμιτων μαρτύρων και με τη μαρτυρία αμέτρητων θαυμάτων και με τη σοφία αναρρύθμιτων διδασκαλιών, και με συγκατάθεση όλων των εθνών. Εξέταζε παρομοίω τον εαυτό σου αν φέρεσε στο Θεό και με τα έργα. Και πώ φέρεσε στο Θεό με τα έργα. Αν επιμελείσαι να τιμά και να αγιάζει τι γιορτέ, με κανένα μεγαλύτερο γύμνασμα ευσεβία, καθώ είναι το να γρυπνεί όλη τη νύχτα στι γιορτέ, ψάλλοντα και δοξολογώντα τον κύριο, καθώ συνηθίζουν να κάνουν και στο Άγιον Όρο. Και αν προστάζει του δούλου και υποκείμενου σου να κάνουν και εκείνοι το ίδιο, ή να τους προστάζεις να κάνουν τις εργασίες όπου είναι εμποδισμένε να μην γίνονται στις γιορτές. Έξετασε αν στις εορτές γυρεύεις να ακούς το Λόγο του Θεού για ζήλο προκοπής ψυχικής και σωτηρίας και όχι για μόνη περιέργεια και πολυπραγμοσύνη. Αν δεν δείχνει τη χρεωστούμενη ευλάβεια στις εκκλησίες ή το χρωστούμενο σέβα στους ιερείς και μοναχούς, καθώς πρέπει να γίνεται στα υποκείμενα που είναι αφιερωμένα εις τον Θεό. Περιόν γέγραπτε «Εν όλη η ψυχή σου ευλαβού τον Κύριο και τους ιερείς αυτούς θαύμαζε». Και πάλι «Φοβού τον Κύριο και δόξα στον ιερέα». Αυτά είναι η Σοφία Σιράχ στο 7ο κεφάλαιο. Επίσης αν κάνεις τις προσευχές στις διατεταγμένες ώρες, δηλαδή 7 φορές την ημέρα, Περιού ήρυτε επτάκι τη ημέρα, ηνέσισε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου ψαλμό Ρο γιω, τα, Εάν καθώ διορίζουν οι Θεοαπόστολοι στι διαταγέ του, κάνει την οφειλόμενη ευχή πρώτη τραπέζη και μετά την τράπεζα κάνει ευχαριστία στο Θεό που σε έθρεψε κατά τη συνήθεια των Χριστιανών. Εξέτασε τον εαυτό σου πώ φέρεσαι στο Θεό με τι καταφρονητικές ελλείψει σου. Πρώτον, αν λιγοστέ φορέ μετανοεί για τι αμαρτίε σου και δεν επιμελεί να πληρώσει για αυτέ την θεία δικαιοσύνη, με τι εσωτερικέ πράξει τη μετανία, δηλαδή με τη συντριβή, με τον πόνο, τη λύπη τη καρδιά, με αναστεναγμού, με δάκρυα και με νοηρέ φωνέ προ το Θεό, λέγον ημάρτησα το κυρίω μου και με εξωτερικέ, δηλαδή με νηστείε, χαμεκητίε, αγρυπνίε, γονικλησίε και άλλε κληραγωγίε, με σκυθροπότητα του προσώπου και με αλλαγή της ζωής. Εάν δεν προσέχεις, ή μάλλον αν δεν τρέχεις προς το Θεό, στις θλίψεις σου και στους πειρασμούς σου, σαν να ήταν έτοιμος ευθύ να σε βοηθήσει, καθώς σου το υπόσχεται μόνος του. Επικάλεσέ με εν ημέρα σου και εξελούμεσαι και δοξάσεις με ψαλμός μυθήτα εάν δεν ενθυμείς παντελώς πως είναι παρόν ο Θεός σε όλες τις πράξεις σου, αλλά τις κάνει σαν να μην έβλεπε. Πράγμα για το οποίο ο Δαβίδ είπε, προρόμην τον Κύριο ενώπιον μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν είναι να μη σαλευθώ». Ψαλμός για τα έψιλον. Είναι και μεσιακός ο ψαλμός αυτός. Και ο σοφός Σιράχ επίσης λέει, «Οφθαλμή Κυρίου, μυριοπλασίως ηλίου φωτεινότεροι, επιβλέποντες πάσα οδούς ανθρώπους, ανθρώπων και κατανοούντες εις απόκριφα μέρη. Εάν δεν δοξάζεις το Θεό στα καλά που λαμβάνεις, σαν να μην προέρχονταν από Αυτόν όλα τα καλά, είτε φυσικά, είτε υπερφυσικά, είτε εσωτερικά, είτε εξωτερικά. Επειδή για το σκοπό για τον οποίο σου δίνει ο Θεός όλα αυτά τα καλά, θα πρέπει να τον δοξάζεις. Γι' αυτό και ο σοφός Σιράχ λέει Αγαθό οφθαλμό δόξασον τον Κύριον. Διότι να γνωρίζεις καλά ότι όλα τα χαρίσματα τα μεταδίδει ο Θεός στον άνθρωπο αλλά τη δόξα προηγουμένω προηγουμένως θέλει να την έχει μόνο Αυτός. Γι' αυτό λέει τη δόξα μου εταίρο ου δώσω. Ισαΐου μη βητά. Λοιπόν, είπε ένα σοφό ότι ο Θεό στέκεται με σπαθί ξεγυμνωμένο πάνω σε όλα τα κτίσματά του. Και ευθύ όπου τα δίνα υπερηφανευθούν και να καυχηθούν, πω απέκτησαν κανένα καλό με τη δύναμη και τη γνώση και την προκοπή του, και ζητούν με τούτον τρόπο να του αρπάξουν τη δόξα του, ευθύ λέει του χτυπά με το σπαθί και του παιδεύει με διάφορε παιδείε, έω ότου να ταπεινωθούν. Καθώ μάλιστα τούτο επίησε με τον βασιλέα Ναυχοδονόσερα, τον οποίον εμεταμόρφωσε σε σχήμα βοδιού, διότι περηφανεύτηκε πως αυτός με τη δύναμή του έκτισε τα τείχη της Βαβυλώνος και δεν έδωσε τη δόξα εις το Θεό. Καθώς και με τον βασιλέα Ηρώδη πατάξε σε αυτόν διαγγέλου, διότι περηφανεύτηκε και δεν έδωσε δόξα εις το Θεό όπως είναι γραμμένο. Πάρα χρήμα δε αυτόν άγγελος Κυρίου, ανθών και την δόξαν το Θεό και γενόμενος σκολητόβρωτος, σκολικόβρωτος, εξέψιξε. Πράξεις Ιωταβίτα Κεφάλαιο. Εάν όμως ο άνθρωπος λαμβάνει τα αγαθά του Θεού και δοξάζει εκουσίως Αυτόν, ο Θεός αντιστρέφει τη δόξα Εκείνη και τη δίνει στον άνθρωπο και χωρίς να τη θέλει, για το και λέει, τους δοξάζοντάς με δοξάσω. Πρώτη Βασιλειών, Δεύτερο Κεφάλαιο. Αν αγαπητέ αδελφέ, αμελεί στο να υπακού τι θείε εμπνεύσει και εσωτερικέ κινήσει και διαθέσει τη καρδιά σου σου έρχονται, οι οποίε είναι φωνέ του κυρίου, και κάθε μία από αυτέ αγοράστηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού, και μπορούν αυτέ να είναι η αρχή τη σωτηρία σου, αν λέω δεν τι δεχθεί και δεν τι ακολουθήσει, η αιτία τη απώλειά σου υπάρχει αν τη αποστραφεί. Περί των οποίων εμπνεύσεων είπαμε πλατύτερα στο συλλογισμό της ΚΒ μελέτης και στην προσκύνηση των μάγων. Εάν δεν πολιτεύεσαι ως χριστιανός και μαθητής του Χριστού, αφήνοντας χριστιανικά έργα και εντολές του Κυρίου, από αμέλεια ή κοσμική αντίρρηση ή και συστολή, φοβούμενος περισσότερο τα λόγια του κόσμου και των μωρών ανθρώπων, παρά τα λόγια του Θεού, ώστε σε προστάζει να φανεί σε βάρεστο σε Αυτόν, καθώς λέει ευαρέστη ενώπιόν μου και γίνου άμεμπτος. Γένεσης γιώτα ζ. Και πέμπτον, εάν αμελείς το να κάνεις συχνές, πολλές φορές κάποια πράξη αγάπης, κάποια πράξη αγάπης του Θεού, πάνω σε κάθε υπόθεση, λόγου χάριν, αν σε υβρίσει κάποιος, εσύ να υπομείνεις για την αγάπη του Θεού. Αν τρώγεις να μην χορταίνεις, αλλά να αφήνεις κάποιο υπόλοιμα για την αγάπη του Θεού, ομοίως αν πίνεις, να αφήνει ένα ποτήρι για την αγάπη του Θεού. Αν έχεις άσπρα, να δίνεις από αυτά χρήματα. Από αυτά το δέκατο ελεημοσύνη για την αγάπη του Θεού. Το ίδιο να κάνεις και για τα φορέματα, τα υποστατικά και για κάθε άλλο πράγμα, και μάλιστα όταν σου τύχουν θλίψεις και πειρασμοί ή και θάνατος για τις εντολές του Κυρίου, τότε μολονότι και το φρόνημα της αρκώς δεν θέλει αυτά, όμω εσύ να βιάζει τον εαυτό σου να το επομείνει όλα και να νικά για την αγάπη του Θεού. Αποβλέποντα το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, ο οποίο προσευχόμενο εν καιρό πάθου και παρακαλώντα τον πατέρα για να μην γευτεί το ποτήρι του θανάτου, είπε: Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω από μου το ποτούριον τούτο. Πλην, ουχ, όσοι εγώ θέλω, αλλά ω σύ. Ματθαίος, 26ο κεφάλαιο. Ύστερα όμως προτίμησε το να πεθάνει για την αγάπη του Θεού και τόσο αδριώθηκε που είπε στους μαθητές του με θάρρος και με προθυμία «Εγύρεστε, άγομεν, και εγκύκαινο παραδούσμε». Προκρίνοντας την αγάπη του Θεού περισσότερο από κάθε άλλο καλό και επιθυμώντας να φανεί αρεστός αυτόν, τον πατέρα, όχι για λόγου σου ή για συμφέρον δικό σου, αλλά διότι ο Θεός είναι απείρος άξιος να αγαπάτε καθε αυτόν και να γίνετε εκείνο που του αρέσει και ακολούθως για να αγαπάς, να δουλεύεις και εσύ για την άπειρή του αγαθότητα και για όλες τις δικές του αξιαγάπητες τελειότητες και όχι για τις ευεργεσίες που σου κάνει επειδή αυτός είναι τόσο άξιος και υπεράξιος αγάπης ώστε κι αν κάθε υπόθεση δεν σου έκανε κανένα καλό, εσύ πάντα χρωστάς να τον αγαπάς μόλις σου την ψυχή και την καρδιά. Γι' αυτό και η εντολή της αγάπης του Θεού είναι η πρώτη από όλες. Και το να μελούμε αυτή την εντολή είναι η πλέον επιζήμια από όλες τις ελλείψεις που κάνουμε, διότι μας κατασταίνει ενόχους στο να ακούσουμε παρά το Κυρίο εκείνο που είπε προς τους Ιουδαίους «Έγνοκα ημάς ότι την αγάπη του Θεού» ουκ έχετε ένα αυτής. Ιωάννης 6ο κεφάλαιο. Λοιπόν, όποιος δεν κάνει ποτέ καμιά πράξη, όπως ανωτέρω είπαμε, για να αγαπά το Θεό περισσότερο από κάθε άλλο και δεν προτιμάει την αγάπη του Θεού σε όλα τα πράγματα, δεν είναι δυνατόν να σωθεί. Και τούτο το δήλωσε ο μακάριος Παύλος λέγοντας «Η της ουφιλή των Κύριων Ιησούν Χριστών ή το ανάθεμα». 1 Κορινθίους για το σίγμα. Για τούτο και εσύ αγαπητέ μου γνώρισε τα σφάλματα που κάνεις πάνω σε αυτή την υπόθεση στην αγάπη προς το Θεό και να αποστραφείς και να βδελιχθείς και από τώρα και ύστερα να λες με τον Δαβίδ «Αγαπήσω σε Κύριε η ισχύς μου». Η εξέταση αυτή αδελφέ είναι πολύ αναγκαία και χρήσιμη για τον εαυτό σου και να την διαβάζεις συνεχώς για να γνωρίζεις αν έχεις τα σημάδια της προς το Θεό αληθινής αγάπης ή αν δεν τα έχεις να σπουδάσεις να τα αποκτήσεις. Και περνάμε στην εβδόμη εξέταση όπως τη λέει ο Άγιος Νικόδημος η οποία είναι περί των κακών έξεων και των ιατριών αυτών. Πρώτον, Εξέτασε, αδερφέ, τις κακές έξεις και συνήθειες που απέκτησε στη ζωή που έζησε. Και αν μεν αυτές είναι παλιές, χρειάζεται κόπος περισσότερο στο να διαφθαρούν, να εξαλειφθούν, αν δεν είναι καινούργιε, λιγότερος. Καθώς και ένα παλιό και μεγάλο δέντρο, περισσότερο κόπο χρειάζεται για να ξεριζωθεί από ένα νέο και μικρό. Δεύτερον, εξέταση τις γιατριές που μπορεί να μεταχειριστεί για να διορθώσεις αυτές τις κακές σου έξεις και συνήθειες, από τις οποίες γιατριές η πρώτη είναι το να θέλει, όχι με αμφιβολία, αλλά αποφασιστικός να διορθωθείς. Ότι η μένα ασθένεια του σώματο μπορούν να γιατρευτούν και χωρίς να θέλουμε. Οι δε ασθένειε τη ψυχή, χωρί να το θέλουμε, δεν είναι δυνατόν να γιατρευτούν επειδή και για αυτές χρειάζεται μια αποφασιστική θέληση στον ασθενή για να γιατρευτεί και να μεταχειριστεί τα μέσα και τα όργανα, εκείνα που είναι αρμόδια στη γιατριά. Τα μέσα λοιπόν και τα όργανα με τα οποία μπορείς να γιατρευτείς και να γιατρέψεις κακές συνήθειες και έξι σου, είναι εκείνα τα δύο που μας φανέρωσε ο Κύριος όταν ελευθέρωσε εκείνον που ήταν δαιμονισμένος, παιδιώθεν, όταν είπε «Τούτο το γένος εν ουδενή δύνατο εξελθείν η μίαν προσευχή και νηστεία. Μάρκος Β. Κεφάλαιο Τρίτον, εξέτασε τον εαυτό σου τι λόγεις προσευχή κάνεις, διότι πρέπει να προσεύχεσαι όχι με καρδιά που πλανάτε και περιφέρεται εδώ και εκεί και μενού διασκορπισμένο, αλλά να προσθέρχεις στο Θεό και να προσεύχεσαι με πολύ ταπείνωση και συντριβή καρδιάς, και με τόσο μεγάλη προσευχή του νοός και με τόσο μεγάλη καρτερία και υπομονή, καθώς θα ήθελες να προσευχηθεί αν και καθυπόθεση υπόθεση βρίσκεται εντός της θαλάσσης και έχεις μια μεγάλη φορτούνα μπροστά σου, που να μην είχε άλλη ελπίδα να γλιτώσει παρά τη βοήθεια του Θεού. Διότι σε αυτή τη συντριμμένη και αληθινή προσευχή δεν αρνείται ο Θεός κανένα πράγμα αλλά δίνει όσα είναι αναγκαία προς διότι αυτός είπε «Ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, πας γάρο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρύσκει, Ματθαίος, έβδομο κεφάλαιο». Αυτός είπε και το παράδειγμα της χείρας και του κριτού της αδικίας για να μας διδάξει να προσευχόμαστε πάντοτε και να μην παραπονούμεθα πως δεν λαμβάνουμε παρευθύς ζητήματά μας έλεγε δε και παραβολή σε αυτούς για το πώς πρέπει να προσεύχονται όθεν καθώς είναι δυνατόν να βγει από το λόγο του ο Θεός και να ψευστεί όπως είναι έτσι αδύνατο έτσι είναι αδύνατο και να μην εισακουστεί από αυτόν και εσύ με τον καιρό αν ίσως και ακολουθείς και προσεύχεσαι για να τον παρακαλείς κατά τον τρόπο που είπαμε πριν. Προς τούτης πρέπει να βάλεις στο Θεό μεσήτρια της χάριτος και του ζητήματος που επιθυμείς την Υπεραγία Παρθένο και Μητέρα του Θεού και Μητέρα και Μάμη πάντων των Χριστιανών. Διότι αν ο Υιός της είναι Πατήρ και Αδελφός μας και Πνεύμα, ακόλουθον είναι να είναι και αυτή Μάμη και Μήτρη μας γλυκυτάτη» η οποία μας εδόθη βοηθός και συνήγορος δια τούτο το έλεος. Για να μεσιτεύει στον ιόν της διημάς ως μήτρη του ελέους. Κι αν ο Σειράχ ο είπε για την έβα ότι από γυναικός αρχή αμαρτίας και δι' αυτήν αποθνίσκουμε πάντες κάπα κεφάλου, εμείς δε περισσότερο δίκιο μπορούμε να πούμε για την κυρία μας Θεοτόκο ότι από αρχή σωτηρίας και από αυτήν ζωοποιούμεθα πάντες. Όθεν μπορούμε να προστρέχουμε σε αυτήν με κάθε θάρρος, σε κάθε μας περίσταση και ανάγκη. Και σε όλο το μετέπειτα χρόνο, για να κάνεις πλέον ενεργητική αυτή την προσευχή σου, για να λάβεις εκείνο που ζητάς από το Θεό, πρέπει να ετοιμαστείς εκ μέρου σου με την εξομολόγηση και με τη συνέχεια των αχράντων μυστηρίων, διότι αυτά τα δύο μυστήρια είναι σαν τα σωληνάρια των οποίων προέρχεται σε εμά από τον δεσπότη Θεό κάθε αγαθό. Εξέτασε έπειτα τον εαυτό σου για την νηστεία που κάνεις. Η νηστεία, όταν σου λέω, περιλαμβάνω κάθε λογή σε κράτια και αποχή και φαγητών και ποτών και ενδυμάτων και στρωμάτων και αναπαύσεων του σώματος, των οποίων η γίνεται ή για κανόνα και πέδευση των περασμένων αμαρτιών σου, ή για προμήθεια και προφύλαξη των μελώντων. Ότι αν δίνεις στο κορμί όλες τις απολαύσεις και όλες τις θεραπείες, και αν ζητάς κάθε λογή μαλακά στρώματα για το κρεβάτι σου, και κάθε λογή τρυφής στην τράπεζά σου, και αν θέλεις να βρίσκεσαι σε όλα τα ξεφαντώματα και σε όλες τις συναναστροφές των φίλων, για να χάνεις τον καιρό σου με κάθε λογής αργία. Και αν, για να πω αν συντομία, αν θέλεις να δίνεις κάθε λογής θεραπεία στα πάθη σου και να μην αποφεύγεις κανένα κίνδυνο από εκείνους που μόλις την προθυμία δεν απέφευγαν όλοι οι Άγιοι, εάν, λέω, ζητάς αυτά, πώς είναι δυνατόν να ξεριζώσεις τα πάθη και τις κακές έξεις που απέκτησες, τις κακές σου συνήθειες. Διότι λέει «Δέν τροποτιζόμενο κάθε κάστη, πότε ξεραίνεται η ρίζα του και σκεύος δεχόμενο κάθε μέρα προσθήκη πότε μειώνεται μας το λέει ο Άγιος Ισάκος στο λόγο του στον πί ε. έτσι και εσύ αν στο σώμα δίνεις τις απολαύσεις του, με ποιο θεμέλιο μπορείς να ελπίζεις ότι έχεις να διορθωθείς Βέβαια δεν μπορείς να προσμένεις άλλο στο τέλος μια τέτοια ζωής που έζησες με τόσες αμαρτίες παρένα ένα ατελεύτητο θάνατο μέσα σε όλα τα κολαστήρια. Διότι τέτοια πονηρή ζωή και το θάνατο προξενεί. Θάνατος πονηρός ο θάνατος αυτής, μας λέει ο Σιράχ. Εξέταση 8. Περί των θεολογικών αρετών της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης. Πρώτον εξέτασε αγαπητέ αδελφέ, το ψήφος που έχεις τις θεολογικές αρετές. Δηλαδή, την πίστη, την ελπίδα, την αγάπη, περί των οποίων γράφει ο Θείος Παύλος, νινίδεμένη δεμένη πίστη, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα, α κορυθίους, γ γάμα. Διότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός της ψυχής, με το να την ενώνουν πλέον αμέσως με τον Κύριο και σε αυτές τις αρετές, ειδικά και ξεχωριστά από όλες τις άλλες, έχει να αποκρίνεται η μισθοδοσία που έχουν να λάβουν οι δίκαιοι στον Παράδεισο. Διότι με την πίστη θέλουν καταξιωθεί αυτοί να βλέπουν το Θεό. Με την ελπίδα αξιώνονται να τον απολαμβάνουν και με την αγάπη έχουν να χαίρονται με ταυτού παντοτινά. Εξέτασε μάλιστα ποιο λογαριασμό κάνεις στην Αγία Πίστη, την οποία σου εχάρισε ο Θεός με τόση ελευθεριότητα στο Άγιο Βάπτισμα, χωρίς εσύ καν να την επιθυμήσεις για την υπιότητα που είχες, σε καιρό που βρίσκεται ιστερινά από ένα τούτο χάρισμα της αληθινής πίστεως για απόρριτα κρίματα του Θεού, όχι άνθρωποι, αλλά ολόκληρα έθνη ανθρώπων. Δεύτερον, εξέτασε αγαπητέ, το αίτιο που σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι ο Θεός. Διότι είναι ανάγκη ανάμεσα σε όλα τα όντα να βρίσκεται ένα ανώτατο «ον» που να μην έχει το «είναι» και την ύπαρξη από άλλο, αλλά εκείνο να δίδει το «είναι» σε όλα τα άλλα. Και τούτο είναι ο Θεός ο οποίος δεν είναι δυνατόν ούτε να πλανηθεί, ούτε να πλανήσει, με το να είναι η αυτοαλήθεια, τόσο στο να γνωρίζει, όσο και στο να ομιλεί. Γι' αυτό αν ίσως και έχουμε χρέος να πιστεύουμε στο Θεό κατά αναλογία της υπάρξεώς Του, της δυνάμεώς Του, της σοφίας και της αγαθότητός Του, με τις οποίες τελειότητες μας δημιούργησε εκ του μείοντος, εις το είναι, και μας προνοείται. Φανερώνει ότι πρέπει να δείχνουμε μια σχεδόν άπειρη βεβαιότητα και πίστη σε Αυτόν, καθό αναγκαίων όν, καθό παντοδύναμον, καθό πάνσοφον, καθό πανάγαθον. Τρίτον, τώρα εξέτασε τα αίτια που σε παρακινούν να πιστεύεις, ότι ο Θεός ελάλησε το χριστιανικό και ευαγγελικό νόμο, και ότι αυτός είναι ο αρχηγός της πίστεώς σου, τα οποία είναι αυτά. Πρώτον, η αγιώτης του χριστιανικού νόμου και τόσων αγίων που τον επικέλθησαν με μια τελειότητα υπέρ υπεράνθρωπων. Η θαυμασία αύξηση του αυτού νόμου σε όλο τον κόσμο, σε πολύ λίγο καιρό, εν το ανθρώπων ασόφων, αδυνάτων, ατελών και φτωχών, μόλον που αυτός ο νόμος προβάλλει πράγματα τόσο ανώτερα από τις αισθήσει, καθώς είναι τα μυστήρια, και τόσο ενάντια στις αισθήσει, καθώς είναι οι εντολές. Τρίτον, τα αναρρύθμιτα θαύματα που ακολούθησαν και ολιμερώς ακολουθούν σε κάθε καιρό και τρόπο. Τέταρτον, η μαρτυρία που κάνουν περί της πίστεως αυτής οι πρώτου Ευαγγελίου προφήτες, των οποίων όλες οι προφητείες εκπληρώθηκαν και μόλον που ερέχθησαν προ 500 και χιλίων χρόνων. Η μαρτυρία που κάνουν οι μετά το Ευαγγέλιο γενόμενη αναρρύθμιτοι μάρτυρες με τα διάφορα βασανιστήρια που υπέφεραν και με τον τρόπο που τα υπέφεραν. Έκτον, η σταθερότης και στερέωση και νίκης αυτής της πίστεως ανάμεσα σε τόσους διωγμούς των απίστων και αιρετικών, αυτές όλες οι μαρτυρίες δείχνουν ολοφάνερα ότι η χριστιανική πίστη είναι έργο και κατόρθωμα μόνο του υψίστου και παντοδύναμου Θεού. Τώρα εξέτασε τα μέσα που μεταχειρίζεσαι για να δυναμώσεις εις την πίστη και αυτά είναι η προσευχή, διαμέσου της οποίας πρέπει να ζητάς από το Θεό ένα χάρισμα τόσο υψηλό της πίστεως, καθώς το ζητούν οι Απόστολοι από τον Κύριο. η ημίν πίστην» Λουκάς Ιονταζήτα κεφάλο. Δεύτερο, να επιμεληθεί να μελετά συχνά την υπεροχή και αξιότητα που έχει η πίστη των χριστιανών, να πιστεύετε βεβαίως υπερπάσια στα άλλα θρησκεία. Το δε τρίτο, μέσον από όλα τα άλλα καλύτερο και σιγουρότερο, είναι το να κρατάς την πίστη με απλότητα όπω τον ήπιο, και όχι με γνώση και περιέργεια, καθώ λέει και ο Άγιο Ισαάκ, επειδή ει την απλότητα, η πίστη ακολουθεί. ει δε την περιέργεια και λεπτολογία ακολουθεί η ήηση, η υπερηφάνεια και η απιστία. Πώ το λέει. «Εν απλότητη πορεύθητη και μία γνώση ενώπιον του Θεού, τη απλότητη η πίστη ακολουθεί, τη λεπτότητη δε και τη αναστροφή των λογισμών ή ίσης. Τη δε το απέχεστε του Θεού. Λόγος Ιωταφίτα. Το Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Και ακόμη. Η απερίεργη απλότητα είναι ένα θεοπρεπέστατο χρέος που πρέπει να δίνεται στη μεγαλειότητα του Θεού από τα κτίσματα παρά οι γνώσεις και η περιέργεια. Το δε τέταρτο μέσο για να δυναμωθεί και να ζωοποιηθεί η πίστη είναι τα καλά έργα. Διότι με αυτά μορφώνεται σε όλα τα μέρη του σώματο η πίστη και οι ιονοί σωματούνται και γίνεται πράγμα και όχι ψηλή φαντασία. Γιατί το λέει ο Θεό Ιάκοβο ότι η πίστη χωρί των έργων νεκρά εστί. Πέμπτον, εξέτασε τη γύμναση που κάνεις σε αυτή την πίστη, ήτι το να ευχαριστήσει μόνο να έχεις καθέξιν την πίστη μέσα στην ψυχή σου, αλλά και να την ενεργείς και με την πράξη να την δείχνει όταν πλησιάζεις τα άχραντα μυστήρια, όταν στέκει στη Θεία Λειτουργία, πιστεύοντας βεβαίως ότι δια της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος ο Άρτος και ο Ίνος γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Όταν πολεμάς με τους πειρασμούς και μάλιστα όταν σου συμβαίνουν περιστάσεις στις οποίες απελπίζεσαι από κάθε βοήθεια των ανθρώπων, τότε πρέπει να δείχνεις την πίστη σου πιστεύοντας ότι ο Θεός δύναται να σε ελευθερώσει επειδή πάντα δυνατά το πιστεύονται. Μάρκος, θήτα κεφάλαιο. Και πιστεύω ότι όλα όσα κάνει ο Θεός δια της προνοίας του φυσικά ή όσα παραχωρεί και γίνονται είναι δίκαια, συμφέροντα και αγαθά. Σε όλα τούτα και σε κάθε άλλη ανάγκη, όπως σου τύχει, είτε στη γη, είτε στη θάλασσα, είτε από ανθρώπους, είτε από δαίμονες, είναι αναγκαίο να ζωντανεύεις και να δυναμώνεις την πίστη σου και να τη δείχνεις στα έξω ενεργητικά με τα έργα. Και όχι να την έχεις κρυμμένη μέσα στη ψυχή σου, καθώς λόγου και μια τέχνη που ξέρεις, την έχεις πάντοτε καθέξει μέσα στην ψυχή σου. Όταν όμως το καλέσει η χρεια δείχνεις αυτή την τέχνη και προς τα έξω, με την ενέργεια και την πράξη κατασκευάζοντας ένα κάποιο έργο τέχνης. Ανάγνωθη να διαβάζεις. Ανάγνωση να δεις πόσο εμπόδιο φέρνει η σωτηρία του ανθρώπου η ολιγότητα της πίστεως. Εξέταζε την ελπίδα που έχει στο Θεό η οποία μας κάνει μακάριους σε αυτή την κοιλάδα του κλαθμόνος με το να μας φέρει στο να επιθυμούμε και να προσδοκούμε βεβαίως ένα άπειρο αγαθό, δηλαδή το Θεό, και να ελπίζουμε αδιστάκτως σε επαγγελίες που μας έχει αυτός τάξει, επαναλαμβάνοντας αυτές και από σας, σαν να είναι παρούσες οι επαγγελίες αυτές. Είδε λοιπόν ποια γύμναση κάνεις, αυτή της ελπίδο σου. Δηλαδή, αν ίσω και στις θλίψεις και τις χρίες προστρέχεις στο Θεό με θάρρος και βεβαιότητα, καθώς πρέπει στη Θεία Του δύναμη και στην αγαθότητά Του και στην εμπιστοσύνη που έχει για να πληρώνει τις υποσχέσεις Σου, με τις οποίες υπόσχεται να μας βοηθάει στις ανάγκες μας όταν Τον επικαλεστούμε. Επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψε όσου και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Ψαλμός Μυθίτα και πάλι. Τότε βοήσει και ο Θεός εισακούσε τα σου ότι λαλούντος σου ερί ειδού πάρημι Ισαΐου νίητα». Μάλιστα δε και εξαιρέτως ιδέαν προστρέχει στις αξιομιστίες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με τη δύναμη των οποίων μπορούμε να ελπίζουμε όλο εκείνο που ανάγεται στη σωτηρία μας. Δες ακόμα αν ίσω και ελπίζει χωρίς τάξη, δηλαδή χωρίς να ενεργήσεις και εσύ στην ελπίδα σου αυτή με τα καλά έργα και χωρίς να κάνεις το χρέο σου ή αν ελπίζεις ή βεβαιώνεις εκείνο που ποτέ δεν σου έταξε ούτε σου βεβαίωσε ο Θεός, δηλαδή πως θέλει ο Θεός να σου δώσει πάντοτε καιρό για να μετανοήσεις και πως πάντοτε θα σου δίνει τη βοήθειά Του και πως μπορείς να ζεις κακός μέχρι τέλους και να σωθείς. Αυτό μην το πιστέψεις. Αυτή η ελπίση, λέει ο Άγιος Ισαάκ, είναι μάταια και ψευδής και του άφρονος ανθρώπου ίδιον, ο οποίο έχοντας την καρδιά του προσιλωμένη στα γήινα και ράθιμος και αμελής όν, και ουδεμία επιμέλεια ποιούμενος στις εντολές του Κυρίου και στα καλά του έργα, λέει ελπιώ επί των Θεών και αυτός μερίσετε. Μη πλανώ ο άφρον. Προηγούμενος εστί ο δια των Θεών κόπος και ιδρώτας. Ον τη γεωργία αυτού, της εις αυτόν ελπίδος. Εάν πιστεύεις στο Θεό, καλώς ποιείς, αλλά οι και έργων δείτε και οι ελπίσει των Θεών εκ της εις τα κακοπαθίας φαίνεται διότι και ο Γεωργός πρώτα κοπιάζει και υδρώνει για να σπείρει το χωράφι του και έπειτα ελπίζει καλώς για να θερίσει τον καρπό. Και ο μισθωτός και ο τεχνίτης πρώτα δουλεύει και ύστερα ελπίζει να λάβει το μισθό και την πληρωμή.